αυτός είναι ο καλύτερος τερματοφύλακας του FC και σήμερα του ρίξω 100 σουτ. Εμπαπέ! Δοκάρι! Δεν μετράει αυτό! Σ' ακούω να ρωτάς, Τζαβού, ποιος είναι? Ο Κορτουά? Όχι. Ο Έντερσον? Φυσικά και όχι. Ο Άλισον? Όχι και πάλι. Είναι ο Γιώργος Γκουντής της Μπαμ. Τον έβαλα στο παιχνίδι, του έδωσα το αληθινό του ύψος, 2 μέτρα και 1 εκατοστό, και τον έκανα 99 rating. Τα 100 σουτ ήταν χωρισμένα σε 5 κατηγορίες. Θα ξεκινήσουμε με 20 πέναλτι, 20 τετατέτ, 20 power shot, 20 τριβέλες. Αυτό μπορεί να είναι πολύ δύσκολο, ειδικά με τους παίκτες που θα χρησιμοποιήσουμε. Και για τέλος, απευθείας foul. Α, και για να είναι και λίγο πιο ενδιαφέρον, αν δεν καταφέρω να σκοράρω τουλάχιστον 50 γκολ, θα πρέπει να δώσω έναν από εσάς στους subscriber 50 ευρώ. Κάθε 10 σουτ θα αλλάζουμε εκτελεστή, αλλά ποιος θα βαρέσει τα πρώτα 10. Πρώτος εκτελεστής λοιπόν θα είναι ο... Έχουμε καλά πράγματα, έχουμε κακά πράγματα. Είναι ο Vinicius Junior. Ο τροχός έχει παιχταράδες, έχει Έλληνες και έχει και τους χειρότερους παίχτες στο παιχνίδι. Και κάθε 10 σουτ θα αλλάζουμε τον εκτελεστή, ώστε να έχουμε 10 διαφορετικούς αντιπάλους για τον κουντή σε αυτό το βίντεο. Έτοιμοι, φύγαμε! Βίνει λοιπόν με το πρώτο του πέναλτι για να δούμε. Θα το στείλω πάνω αριστερά για να δούμε που θα πέσει ο Good. Δεν έπεσε καν αυτή τη φορά. Λέει, κάτσε να σε τεστάρω, να σε μυρίσω θέλω. Λοιπόν, ένα στα ένα. Κάτω δεξιά, ίσως. Ούτε τώρα δεν έπεσε. Good. Θα πέσει, τι θα γίνει. 2 στα 2, πάμε αριστερά πάλι. Αυτή τη φορά έπεσε και τόσο, ρε φίλε. Ούτε καν κοντά, δεν έχει και δύναμη ο Vinicius. Χάσαμε ένα λοιπόν, για να δούμε πόσα άλλα θα χάσουμε. Έχουμε χάσει ένα πάνω δεξιά. Αυτό δεν το χάνουμε με τίποτα. Vinicius, 5ο πέναλτι. Για να σούμε. Πάμε για μια τσίκι πανέγκα. Θα πέσει. Ούτε καν το μυρίστηκε ο Γκουτ, τα ξέρει αυτά. Πάνω δεξιά αυτή τη φορά. Σιγά με το πιάσει, πάνω δεξιά τώρα. Ναι, έπεσε κέντρο. Ωραία, τέλεια. Συνέχισε κανονικά ο Vinicius. Αν δεν χάσουμε άλλα, θα το θεωρήσω ντάμπ για τον Vinicius. Θα πάω αριστερά αυτή τη φορά πάλι. Τον έκατσε κάτω. 3 πέναλτι απομένουν για τον Vinicius πριν αλλάξουμε παίκτη και ποιο ξέρει ποιο θα έχουμε πόνο. Μπορεί να έχουμε κάποιον χάλια. Θα το πω, πάω αριστερά. Από ό,τι φαίνεται, δεν του αρέσει να πάω αριστερά τον Γκουτ. Θέλω να του βάλω μια πανέγκα, ρε φίλε. Λοιπόν, πανέγκα Vinicius νούμερο 2. Ξεφτύλα τον έκανες. 3 έχει πιάσει ως τώρα στο Vinicius ο Γκουντής. Τελευταίο όμως, παιδιά, δεν το πιάνει με τίποτα, το στείλω. Πραγματικά, εκεί που κοιμούνται οι αράχνες. Nope. Ρε εσύ Vinicius, σου λέω εκεί που κοιμούνται οι αράχνες, πού το στείλες. Εντάξει. Γκουντή, σε παραδέχομαι, ξεκίνησες πολύ δυνατά. 6 στα 10 για τον Vinicius και τα πέναντι είναι τα πιο εύκολα. Πάμε στον τροχό να δούμε ποιος είναι ο δεύτερος εκτελεστής. Αλλά πριν πάμε, ένα μήνυμα σωτηρίας για σένα, τον Έλληνα gamer. Για μένα αυτή τη στιγμή. Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω την αρχή μιας μαγικής συνεργασίας με το efood.gr. Πας σπίτι φίλου για gaming session και δεν έχει τίποτα καλό να τσιμπήσεις. Efood! Και βάλε ένα από αυτά τα πατάτα και μερικά που μου αρέσουν. Μόλις έκατσες να καείς με τις ώρες στο αγαπημένο σου game, αλλά πάλι ξέχασες να πάρεις το ενεργειακό ποτό σου. Efood! Γιατί σε βλέπω να πέφτεις για ύπνο πάλι στο μισάωρο. Ή το κλασικό, μαζεύεται η παρέα σπίτι σου και κάποιος πετά την αθώα τάκα. Πριν φανεί ο ένας τον άλλον, efood γρήγορα. Σε λίγα μόνο δευτερόλεπτα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι, και μπορείς να συγκεντρωθείς σε αυτό που πραγματικά αξίζει. Να μην φας πεντάρα από τον χειρότερο της παρέας. Κατέβασε την εφαρμογή efood σε iOS και Android ή απλά επισκέψου efood.gr. Παράγγειλε τώρα και θα σου έχουν έρθει μέχρι να ξεκινήσει το επόμενο βίντεο τζαβού. Αχ, μόνο που το σκέφτομαι μου φύγει λιγούρα. Λοιπόν, δεύτερος εκτελεστής. Δεύτερος penalty taker λοιπόν. Είχαμε τον Vinicius που ήταν καλός και τώρα έχουμε. Όχι! Όχι, ρε φίλε, να πεις. Άμα ήταν να τον βγάλουμε κάπου, καλύτερα να τον τύχουμε στα πέναλτι. Γιατί άμα ήταν να κάνουμε τριβέλες ή απευθείας φάουλ, θα τα είχαμε χάσει όλα. Αυτός, παιδιά, είναι ο Νταρτζή. Είναι 47 rating και είναι ισόβαθμος με άλλους 2-3 για τη χειρότερη κάρτα στο FC24. Πρώτο πέναλτι. Κοίταξτε πόσο γρήγορα πάει το τέτοιο. Πάρτο. Ω, είναι καλό. Πάμε αριστερά. Ναι! Αυτό είναι το καλύτερο πέναλτι που έχουμε δει ως τώρα. Κάτσε ρε Νταρτζή. Κάτω αριστερά αυτή τη φορά. Αχι, τόσο σε ρε Σιγκουντή. Λίγο έλεος ρε φίλε. Πάνω δεξιά. Ναι, όχι, το χάσα και πήγαινε καλά ρε Νταρτζή. Μετά από το μαγικό ξεκίνημα, ο Νταρτζή ξέχασε πώς να κλωτσά μια μπάλα. Πάρε καλά που δεν τον έχουμε για τις τριβέλες. Δική θα έχει χάσει τουλάχιστον 10. Άλλο ένα βάλε μου, άλλο ένα. Άλλο ένα πανέμορφο έτσι χαλαρό. Μπράβο ρε Νταρτζή. Χαλαρό. Στείλε τον Κουντή στη λάθος πλευρά κάθε φορά έτσι. Τέλεια. Παιδιά, το στείλα κάτω δεξιά, ρε φίλε. Γιατί δεν. Ρε CFC. Πανέγκα, τι να μπορεί να βάλει. Έμεινε ευθεία. Έμεινε στο κέντρο, το πιστεύω. Τελευταίο, Νταρτζή. Τελευταίο και δεν θα σου ξαναδώ μπροστά μου ξανά. Βάλτο. Κάτω δεξιά. Εκεί που έχει βάλει όλα τα άλλα. Αυτή τη φορά. Λέει, μου έχει βάλει 2 από εκεί. 20 πέναλτι και καταφέραμε να βάλουμε 9
γκολ. Βέβαια, ένα από αυτά ήταν με το χειρότερο παίκτη στο παιχνίδι. Αλλά να σου πω κάτι, είμαι έτοιμο να πάμε στα δεδέτ. Δεδέτ, λοιπόν, ποιον θα έχουμε εδώ πέρα, έχουμε. Γιατί χειροτερεύουνε, ρε φίλε. Έχουμε μερικού αμυντικού, έχουμε και μερικού μπρόντζ. Είστε έτοιμοι να δείτε 10 σουτάρε από τον Χάρι Μαγκουάιερ. Ο Γκουντή παίζει να μην χρειαστεί να κουνηθεί καν. Λοιπόν, δεν θέλω να ακούσω τη σιμουδιά, έτσι θα βαρέσω όπω θέλω. Χάρι! Χάρι Μαγκουάιερ! Το Χάρι και πάλι, δεν γίνεται αυτό, ρε φίλε. Λοιπόν, αν πάμε ακόμα πιο κοντά. Χάρι Μαγκουάιερ, Χάρι Μαγκουάιερ, Χάρι Μαγκουάιερ. Γκολ! Stop the count, σταματήστε το βίντεο, τελείωσε. Έβαλε γκολ ο Χάρι Μαγκουάιερ. Ωραία, λοιπόν, βγαίνουμε τέτοιο πάλι. Step overs, Χάρι Μαγκουάιερ, Χάρι Φινεσάκι. Δεν το πιάνει ο Γκουντή! Τώρα σε στάθηκα λίγο, τώρα μπορούμε να δοκιμάσουμε κάτι καλύτερο. Μια τριβέλα ίσω. Ήθελα να κάνει τριβέλα και το βάρσε με το δεξί, ρε φίλε. Λοιπόν, Γκουντή, ξανάρθει κοντά. Φινεσάκι. Χαμηλό! Πού να πέσει εκεί, ρε, και α είσαι δύο μέτρα. Θέλω να δω αν μπορώ να περάσει τον Γκουντή. Λοιπόν, step overs, step overs. Τεκουνάκι! Γκουντή! Πώς έκανε έτσι! Ο Χάρις ο Μαγκουάιερ! Αν μπορεί να βάλει από εκεί, φινεσάκι από εδώ. Νομίζω πήραμε λίγο πάνω μας. Αλλά δύο που μείνανε, Χάρι. Κανονικό σουτ. Κανονικό σουτ με το δεξί! Αφασικά δεξίς είναι. Λοιπόν, αυτό πρέπει να μπει, Χάρι. Δεξίς είσαι. Τόση ώρα βαράμε το αριστερό που άρεσε ένα με το δεξί και πέτυχε ένα περιστέρι που καθόταν. Πέτε στα 10 για center back μπορούσε να πάει και πολύ χειρότερα, μπορώ να πω. Δώσε μου τώρα, ρε φίλε. Κάναν Messi, κάναν KDB, δώσε μου κάτι να το σώσουμε λίγο. Δεύτερο για τέτοιο, για να σε δω. Μετά το Χάρι Μαγκουάιερ, μην μου δώσει καλά αμυντικό. Ή κάναν bronze. Σταμάτα, σταμάτα, σταμάτα. Μοχάμεντ Σάλα! Ναι, ρε φίλε. Τώρα πάμε για το 10 στα 10. Τώρα Γκουντή, ετοιμάσου. Και τώρα μάγκε, με συγχωρείτε, αλλά. Δεν δείχνουμε καθόλου λιμοσύνη. Πρώτο γκολ. Τέτα τέτ. Για να δούμε. Έλα πιο κοντά. Όχι. Φάουλ. Πέναλτι. Αυτό ήταν πέναλτι. Πιο κοντά, πιο κοντά. Ναι. Όχι, θέλω να τον περάσω, θέλω να τον περάσω. Άμα είναι να βάλουμε ρε φίλε με το σαλά, δεν γίνεται απλά να βαράμε σουτάκι από το μισό μέτρο. Πρέπει να τον περάσουμε. Έλα, Γκουντή, έλα. Πού πας. Όχι. Τόσο σε. Βγες πιο έξω, ρε Γκουντή. Έλα, έλα, έλα. Τα λέγαμε. Αν μπορούσε να το κάνει ρε φίλε μου Αγκουάιερ, ο Σαλά σίγουρα μπορεί να το κάνει. Έλα. Όχι, όχι. Ψα, το fail αρέσει ρε εσύ. Ούτε μία, ούτε ένα rainbow δεν μπορούσε να κάνει ρε φίλε. Έλα. Τα κουνάκι. Εντάξει, τώρα τον μπέιταρα. Ωραία, έρχομαι. Fake shot. Με την τριβέλ, με την λακροκέτα εκεί πέρα, Γκουντής. Μου Σαλά. Ρε Μο Σαλά, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Έχει χάσει 4 με 6 ο Σαλά, παιδιά. Και είναι το τελευταίο του. Λοιπόν, αυτό δεν το χάνεις. Σούταρε! Ουπ! Δοκάρι και μέσα πήγε να το χάσει. Άμα το έχανε αυτό ο Σαλά από εκεί πέρα, παιδιά, θα το πάρετε τώρα το βίντεο, να ξέρετε. Αλλά με αυτό το γκολ ο Σαλά έβαλε 6 που μαζί με το μαγκόρο μας δίνουν 11 στα 20. Και αυτό δεν είναι και το καλύτερο. Γιατί όπως είπα, τα challenge θα γίνουν όλο και πιο δύσκολα και ειδικά τα foul. Άστα. Επομένως, έχουμε τα power shot που αν δεν το ξέρεις, είναι ένα πολύ δυνατό shoot. Απλά πρέπει να σημαδέψεις τέλεια. Γιατί αν δεν μπορεί να φύγει και για πλάγιο η μπάλα. Εδώ πέρα θέλουμε έναν καλό παίχτη. Θέλουμε έναν πολύ καλό παίχτη. Αν μου δώσει κάποιον, αν μου δώσει τον bronze. Με τον τελευταίο bronze και θα πρέπει να παρέσω 10 foul με αυτόν, αλλά να σου πω να κάνετε ρε μάγκες. Το ίδιο δύσκολο είναι για αυτό το bronze να βάλει power shot και το ίδιο δύσκολο είναι να βάλει ένα foul. Με βλέπω να σας δίνω το 5 ευρώ. Παιδιά, επειδή δεν μπορούσα να βρω το Μιουλάν που είχα βάλει στον τροχό, έβαλα το συμπαίχτη του, τον Wang. Εδώ πέρα. Λοιπόν, Wang, είσαι άρρωστο το πρόοδος ή δεν ξέρω ποτέ, δεν ξέρω καν. Θα πάω κοντά, παιδιά, δεν γίνεται αλλιώς. Power shot. Πω. Ούτε το μισό μέτρο δεν μπορεί να το βάλει. Ευθείες. Μπήκε! Ναι! Ναι, ρε Γκουντή! Σακούλας! Είμαστε φίλοι, αλλά σήμερα είμαστε εχθροί. Wang, ξανακάντου το. Έλα! Δεν μπορεί να το βάλει, ρε φίλε. Πάμε την άλλη, ίσως. Ναι! Καλύτερα έτσι. Καλύτερα λίγο γλωξά, νομίζω. Εκτός περιοχής. Τι κάνεις, Γκουντή! Τι έχεις πάθει, ρε φίλε, τώρα. Νομίζω κουράστηκες. Δεν έχεις κάνει αρκετό crossfit. 3 στα 5 για τον Wang. Μπαίνουμε πάλι περιοχή και σουτάρουμε. Παιδιά, δεν μπορεί να το σώσει. Δεν μπορεί. Δεν ξέρω, έχει κρυπτονίτη με τα power shot. Πονάν τα χέρια του. Έχει βάλει 4 power shot του Wang. Wang, ηγέτης, αγαπώ. Εντάξει. Πάμε να βαρέσουμε έτσι από εδώ ευθείες. Κυριολεκτικά ευθείες. Εντάξει, τώρα έχεις βάλει 4, αλλά έχεις χάσει και 4. Πάμε να το τελειώσουμε. Τώρα έχεις αρνητικό σκόρε, Wang. Τελευταίο σου σουτ, κανόνισε. Αυτό το βάλεις. Αυτό δεν το χάνεις. Να σε πάρει λίγο φόρα. Μπες!
Ρε Σιγκούντι, πώς το βάλες από πάνω την αιστεία σου, ρε φίλε. 4 για τον Wang. Μπορώ να πω πολύ καλύτερα από ό,τι περίμενα. Αλλά αυτό που δεν είναι όσο καλό σου περίμενα είναι το ποσοστό από εσάς που δεν έχετε κάνει subscribe. Πάνω από 60% από εσάς που βλέπετε αυτή τη στιγμή δεν έχετε πατήσει το κόκκινο κουμπί. Βούλε το τζαβού, μπε στο βουκρού, πάμε για 200.000. Είμαστε ακριβώς στα μισά των σουτ. 50 σουτ έχουμε βαρέσει και έχουμε βάλει 24. Αν συνεχίσουμε έτσι, θα χάσουμε τον 50 για 2 μόνο γκολ. Και έρχονται και τα φάουλ. Ποιο θα βάλει όλα, ο επόμενο που θα κάνει τα power shot είναι ο Μέση! Εγώ ήθελα Ιωαννίδη, αλλά δεν πειράζει, θα τον αφήσουμε αυτό για πιο μετά. Να το με τις 8 χρυσές μπάλες του. Παιδιά, χρειαζόμαστε σίγουρα το δεκάρι εδώ πέρα. Ωραία, Μέση. Πάρ' το. Ξεκινάμε με δοκάρι κατευθείαν. Βάμος. Λοιπόν, ευθεία πάλι. Ναι, έτου σώζει αυτό. Δεν κουνήθηκε καν. Μπες. Α, το πιάσε. Εντάξει, πάνω του ήταν. Ο, δεν ήταν εκτός περιοχής. Με νοιάζει. Δεν με νοιάζει. Πάμε. Λαπούλγα. Οχ, είμαι πολύ κοντά. Ναι. Δεν μπορώ να το πάρω πίσω, ρε μάγκες. Σουτ βάρεσα, μπήκε. Όχι, εντάξει, τώρα όντως το κάνω λόγω της περιοχής. Λοιπόν, Κουντή, εντάξει, δεν θα σου βαρέσω άλλα σουτ από το μισό μέτρο με το Μέση. Από εδώ. Έλα, ρε φίλε, τώρα δεν γίνεται να το χάσουμε. Ναι, ρε φίλε, ναι, ρε Μέση, ναι, έτσι. Μέση, πάλι το ίδιο. Από εδώ. Πάρ' το. Προς τα δίκτυα. Λαπούλγα. Αλλά δύο Μέση ακριβώς το ίδιο. Δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα τώρα, Κουντής. Μην τον ακούς. Και μοίρας μπόμπο. Όχι. Του κάνε trash talking, Κουντή, το είδα. Και τελευταίο, για να κάνουμε το 6 στα 10, που δεν είναι και το καλύτερο. Δοκάρι πάλι, ρε εσύ Μέση. Τι γίνεται με τα δοκάρια. Και παιδιά, κάναμε 5. Που σημαίνει ότι στα power shots βάλαμε 9. Έχουμε βάλει 29 στα 60. Και έχουμε τριβέλες next up. Δεν έχουμε τύχει ακόμα κανέναν Έλληνα, παιδιά. Και έχουμε, όπως βλέπετε, Ιωαννίδη, έχουμε Κωνσταντέλια και έχουμε και Παυλίδη εδώ πέρα. Έχουμε και Βαντάικο όμως, που αυτόν δεν θέλουμε να τον τύχουμε. Ναι, πήγαινε πάνω Ιωαννίδη για τις τριβέλες. Γιατί πανηγύρισε, ρε φίλε. Τουλάχιστον δεν είναι ο Βαντάικ να πες. Γκούμφο, τώρα ελπίζω να μπορείς να κάνεις τριβέλες. Δεν τις έχω δει ποτέ. Λοιπόν, κάνουμε μία έτσι. Το έκανε τόσο σε ρε φίλο Κουντή. Άσε κάτι να μπήρε, Κουντή. Λοιπόν, Φώτη, 5 θέλω. 5. Ωρε φίλε! 0 στα 2. Λοιπόν, κάτσε να πάρουμε λίγο φόρα, ρε φίλε. Λοιπόν, Ιωαννίδης έρχεται προς τα μέσα. Ναι, έτσι μπράβο! Έτσι μπράβο! Είτε λίγο να το νιώσει, αυτό πιστεύω. Ωραία, νομίζω το βρήκα. Λίγο έτσι από εδώ, λίγο έτσι από εκεί. Φώτη, τι έχεις να μου πεις. Ναι, μέσα τα χέρια του πέρασε! Μπράβο, ρε Κουντή. Ωραία, νομίζω θέλουμε λίγο περισσότερο έτσι, κάπως έτσι να πάει. Όχι, γιατί και έτσι το σώσε. Μπράβο, ρε τζάβου. Φοβερός. 2 στα 5 για το φωτάρα. Λοιπόν, έλα, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Βρες λίγο χώρο. Δοκάρι, λέει! Έλα, μπες. Ναι, δεν το πιάνει αυτό. Πάμε. Μπράβο, ρε Φώτη. Και αυτό μπήκε. Το νιώθω. Το καλύτερο που έχουμε κάνει ως τώρα είναι. Κύλησε στο πλαϊνό διχτάκι, ό,τι καλύτερο. Φώτη, έχεις 4 και έχουμε άλλα 2 σουτ. Μπορείς να τα βάλεις και τα 2. Το έχω μπος. Δεν το έχω μπος. Λοιπόν, Φώτη, 5 ήθελα. Άμα το βάλεις αυτό, είσαι ό,τι καλύτερο. Λίγο ρε φίλε, πήρε συγκριτικά 100 από το χέρι του Κουντή. Μαγικός φωτάρας, παιδιά. 16 ακόμα γκολ για να σώσει το 50 ρικό μου. Ποιος θα είναι όμως ο δεύτερος παίκτης που θα κάνει τριβέλες σήμερα? Έχουμε Χαλανέρεση. Είχαμε Φώτη, φαντάστε να κάνει λιγότερο από το Φώτη. Πολύ πιθανό. Λοιπόν, Erling, άμα καταφέρεις 10, μετά χρειαζόμαστε μόνο 6 γκολ στα φάουλ. Που είναι πολύ καλύτερο από το να πρέπει να βάλουμε 10. Για να δούμε Χάλαντ. Τριβέλα, ουφ. Έκουσε. Ρε Σιγκουντή, πώς πετάγεσαι έτσι, ρε φίλε. Λες και έχεις 99 diving. Έχεις 99 diving. Έλα, ρε Χάλαντ. Έλα, ρε Χάλαντ, έτσι. Με αυτά θέλουμε. Ξέρουμε τι μπορείς να κάνεις. Χάλαντ, Χάλαντ. Τουτουρουτουτουτουτου. Ω! Μου ξέφυγε λίγο το σουτ. Πω, πω, τι φάλτσα πήρε αυτό. Έλα, δεν χάνεις τίποτα τώρα. Το βρήκαμε. Χάλαν. 2 στα 6 ο Χάλαν, παιδιά. Τόσο εύκολο δοκάρι, ρε, σε Χάλαν. Τι πια, πώς κουνήθηκε έτσι. Σουτ νούμερο 9. Μπράβο, έτσι, ωραία, ωραία. Αφού τώρα το βρήκες, τελείωσε το τώρα.
Δεν το τελείωσε. Και με αυτή τη χαμένη ευκαιρία, ο Χάλαντ σκοράρει λιγότερα γκολ από τον Φώτη Ιωαννίδη. Που σημαίνει ότι πάλι κάνουμε 9. Πρέπει να βάλω 12 φάουλ για να σώσω το πεντάρικό μου. Εγώ ένα θα πω. Τσέκαρε ότι έχει κάνει subscribe, γιατί είναι πολύ πιθανό ότι θα πρέπει να κάνουμε τον giveaway. Ποιο παιδί θα μα βαρέσει τα φάουλ σήμερα, εδώ σου μου βαντάει τώρα να γελάσουμε ακόμα περισσότερο. Κριστιάνο Ρονάλντο! Φυσικά και θα είμαι σώσιος. Λοιπόν, παιδιά, θα βαρέσουμε 5 από τη μία πλευρά και 5 από την άλλη. Στο ύψος του D. Εντάξει. Ο προφίλ είναι τεράστιος. Γιατί μου έχει αφήσει όλο αυτό εδώ πέρα. Άμα κάνω τώρα ένα knuckleball, πάρτο. Το σπάσε! Έσπασε τα δίχτυα! Λέτε να το ξαναμπαίνει αυτό. Low straight. Πάμε πάλι, παιδιά, full δύναμη. Τόσο αυτή τη φορά, ρε φίλε. Την προηγούμενη φορά δεν είχε πάει τόσο χαμηλά γι' αυτό. Δοκιμάσουμε ένα κανονικό φάουλ. Νόμιζα δεν υπήρχε περίπτωση να μπει από εκείνη την πλευρά. Αλλά δύο φάλα από εδώ. Άμα το στείλω πάλι όπως το κάνουμε το πρώτο, αλλά όχι τόσο χαμηλά, δηλαδή κάπου εδώ, full straight, τι λέτε θα πάει? Παραπήγε νομίζω. Παραπήγε. Τελευταίο πριν αλλάξουμε μεριά. Πάμε πάλι από εδώ. Γιατί από τόσο ήταν το προηγούμενο, ήταν τέλειο έτσι. Α, αυτή τη φορά χτύπησα με το τείχος. Πω, τώρα θέλουμε και από εδώ έτσι. Αν πάμε κάτω, γωνία, full. Full δύναμη. Πάρτο. Μπήκε! Μπήκε! Το είδατε όλοι! Το είδες, μπήκε! Εδώ. Πάλι μπήκε! Χτυπάει το τείχος και σκάει πάνω από το κεφάλι του κουντί! Ναι ρε μάγκες! Λοιπόν, Ρομπέρτο Κάρλος. Καλά πήγε! Για κάποιο λόγο νομίζω ότι μπήκε μέσα. Νομίζω πρέπει το καλό μας. Κνούκελ φουλ γωνία. Ω, δεν πήδηξαν! Γιατί δεν πήδηξαν, πήδηξαν μετά. Δείξτε όταν πρέπει, ρε φίλε. Οπότε δεν μπορεί να κάνει τα 6 που χρειάζεται ο Ρονάλντο. Ας δοκιμάσουμε ένα κανονικό φάουλ. Αν και νομίζω ότι εδώ είμαστε λίγο κοντά. Όχι, δεν είμαστε κοντά. Έπρεπε να κάνω τέτοια εξ αρχής. Κριστιάνο στα φάουλ, παιδιά. 5. Μαγικό σου, θα πω εγώ. 7. 7 στα 10 φάουλ. Και δεν έχουν μείνει και τόσο καλοί παίχτες, ρε παιδιά. Εντάξει, έχει μείνει μόνο KDB. Μπέλιγχαμ έχει φάουλ. Μπέλιγχαμ, δεν νομίζω. Belly goal. Λοιπόν, δοκιμάζουμε ένα κανονικό. Τι λέτε? Γιατί είναι το τείχος από εδώ, ρε παιδιά, και δεν είναι από εδώ. Ας δοκιμάσουμε ένα low straight. Απλά γωνία. Για να δούμε. Γκουντί. Το πιάσε, ρε φίλε. Πώς το πιάνεις αυτό? Ουσιαστικά, αν χάσουμε πάνω από 3, παιδιά, τέλος το challenge. Πάμε για ένα κανονικό. Δεν μπήκε. Πέρασε ανάμεσα το τείχος. Τι μπαγκές είναι αυτές που βλέπω τώρα. Λοιπόν, θα το κάνω ένα low straight. Έλα, μπέλι, μπουμπούνα το. Δεν το έχει αυτό. Χάσαμε το τρίτο, λέει. Δεν το πιστεύω, ρε φίλε, τελείωσε. Σας χρωστά ένα πενεντάρικο. Αλλά πάμε μια στα γρήγορα να δούμε και τι άλλο θα μπορούσε να βάλει ο μπέλι. Μπέλιγχαμ. Πω, τα φάουλ είναι πολύ κακά έτσι. Και δυστυχώς δεν καλυτέρεψαν καθόλου τα φάουλ του Μπέλιγχαμ. Πάλι καλά που δεν βαράει φάουλ στην πραγματικότητα. Και τελευταίο για τον Μπέλιγχαμ, για να δούμε αν το βάλει. Φυσικά και όχι. 0 στα 10 ο Μπέλιγχαμ, που σημαίνει ότι τελειώνουμε στα 43 γκολ από τα 100. Για το 50 πήγαινε κάτω στα σχόλια και γράψουμε ένα βου κρου με κεφαλαία και πρέπει να έχει κάνει εγγραφή. Θα το τσεκάρω. Ωραίο πραγματάκι αυτό, αλλά αν θες να δεις ένα ακόμα πιο ακραίο, δες άμα ο Χάλαντ και ο Μπαπέ ήταν στην ίδια ομάδα. Ήταν παράξενο.